Πώς θα ξεκινήσουμε το τέταρτο μέρος με συζήτηση με τον Νίκο Παπανικολάου, τον κλινικό ψυχολόγο και συνεργάτη επί πόσα χρόνια? 19. Επί 19 χρόνια της Κρήτη Β και της Κρήτη σήμερα βέβαια, πολλά χρόνια τώρα. Από την αρχή, από την πρώτη. Από την πρώτη μέρα. Λοιπόν, με τι θα ασχοληθούμε τώρα σήμερα, απόγευμα Τετάρτης, Νίκος Παπανικολάου, θα ασχοληθούμε με την κακοποίηση των ηλικιωμένων και κατά κάποιο τρόπο και με την ψυχολογική επιβάρυνση. Ακριβώς. Η κακοποίηση ηλικιωμένων, ξέρεις Νίκο, είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα και η ίδια η επιστημονική κοινότητα δεν έχει ασχοληθεί πολύ. Ναι. Έχουμε μιλήσει και ορθώς έχουμε μιλήσει. Δεν είναι πολλά τα περιστατικά. Όχι, όχι, είναι πολλά τα περιστατικά και όπως θα δούμε πραγματικά η λογική των αριθμών δείχνει ότι είναι πολλά τα περιστατικά. Δυστυχώς, ωστόσο, μάλλον επειδή ξέρεις, είναι ένα θέμα το οποίο ίσως δεν πουλάει τόσο, ένα θέμα το οποίο ίσως δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ τόσο κόσμο, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην τρίτη ή στην τέταρτη ηλικία. Ακόμα δηλαδή και η επιστημονική κοινότητα γενικότερα δεν έχει ασχοληθεί πολύ, παρόλο που είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, όπως θα δούμε ήδη από τον πρώτο πίνακα που μας δείχνει γενικότερα τα στοιχεία του, από στοιχεία του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου το 1 στα 6 άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 60 δέχονται κάποια μορφή κακοποίηση. Άρα λοιπόν αυτό είναι σε επίπεδο παγκόσμιο βεβαίως. Ξέρεις ότι η κακοποίηση έχει πολλές παραμέτρους. Σαφέστατα και εδώ μιλάμε για τους ίδιους παραμέτρους, δηλαδή για σεξουαλική κακοποίηση, για σωματική κακοποίηση, λεκτική, για λεκτική κακοποίηση και για οικονομική ωστόσο κακοποίηση, δεδομένου του ότι οι ηλικιωμένοι πολλές φορές, όπως θα δούμε στην πορεία, γίνονται αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης από πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι πολλές φορές του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος και όχι μόνο βεβαίως, αλλά και του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος. Το επόμενο είναι ότι 2 στους 3 φροντιστές σε ιδρύματα δήλωσαν ότι έχουν κακοποιήσει ηλικιωμένους. Αυτό είναι επίσης ένα νούμερο το οποίο ίσως το τελευταίο χρονικό διάστημα μιλήσαμε στην Ελλάδα, χύθηκε αρκετή μελάνη. Αλλά ωστόσο, μάλλον φαίνεται ότι είναι παγκόσμιο το φαινόμενο και αφορά πάρα πολύ κόσμο. 2 στους 3 φροντιστές έχουν μιλήσει για τον τελευταίο χρόνο. Έτσι. Αυτό το στοιχείο είναι για τον τελευταίο χρόνο. Ναι. Τα ποσοστά αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του COVID-19, ίσως γιατί χρειάστηκε να μείνουμε μέσα στο σπίτι, ίσως γιατί η βία ήταν κάτι το οποίο εκτοξεύτηκε, η ενδοοικογενειακή βία και προφανώς τα πιο αδύναμα άτομα της οικογένειας, όπως και οι ηλικιωμένοι βεβαίως, είναι και αυτοί οι οποίοι δέχθηκαν τη βία ίσως σε μεγαλύτερο ποσοστό. Ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά. Η τρίτη ηλικία, ένα άλλο τελευταίο στοιχείο, το οποίο λέει ότι η τρίτη ηλικία το 2050 θα αφορά σε 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή γενικότερα θα γεράσει ο πληθυσμός το 2050, ενώ αυτή τη στιγμή αφορά σε 900 εκατομμύρια ανθρώπους. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το φροντίσουμε, οφείλουμε να το προσέξουμε, δεδομένου του ότι πρέπει να διαφυλάξουμε την ψυχική υγεία των ανθρώπων, οι οποίοι θα είναι σχεδόν το 1/3 της γης πλέον, έτσι, το 1/4 της γης ουσιαστικά. Πάμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλάμε λοιπόν καταστάσεις οι οποίες μπορεί να υποψιάσουν. Πρώτον, η ύπαρξη των χτυπημάτων, τραυματισμών, εγκαυμάτων και επίσης όταν οι εξηγήσεις για αυτά τους τραυματισμούς και τα εγκαύματα γενικότερα είναι πολύ πλημελείς, πολύ μικρές, λίγες οι εξηγήσεις, τις οποίες μπορούν να πάρουμε σε σχέση με όλη αυτή την κατάσταση η οποία υπάρχει. Το δεύτερο είναι απρόσμενη απόσυρση από τις συνήθεις δραστηριότητες. Δηλαδή, πιθανά υπάρχει σε αυτή την περίπτωση συναισθηματική ουσιαστικά μεταχείριση ή παραμέληση στον ηλικιωμένο, όταν δηλαδή αρχίζει πλέον ο ηλικιωμένος και δεν συμμετέχει στις συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μόλοπες στην περιγεννητική περιοχή, μιλάμε για σεξουαλική εκμετάλλευση στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι. Περιοχή γύρω από το στήθος, όπως επίσης και σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα, τα οποία ίσως δεν μπορούν να εξηγηθούν σε αυτή την φάση, την ηλικιακή φάση. Το επόμενο είναι αλλαγές στα οικονομικά. Είναι αυτό που λέγαμε ακριβώς προηγουμένως, Νίκο. Δηλαδή, οικονομική εκμετάλλευση. Δηλαδή, οι ηλικιωμένοι οι οποίοι με κάποιο τρόπο χάνουν τα χρήματά τους ή εμπιστεύονται τα χρήματά τους, πέφτουν θύματα και όχι μόνο σε άγνωστους ανθρώπους, αλλά σε άτομα του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος. Και το επόμενο και τελευταίο είναι ακάθαρτος ρουχισμός. Δηλαδή, μη φροντισμένη εμφάνιση, μαλλιά, νύχια γενικότερα, απώλεια βάρους που παραπέμπουν και αυτό το στοιχείο παραπέμπει σε παραμέληση και εγκατάλειψη του ηλικιωμένου το οποίο υπάρχει. Είναι και αυτό η παραμέληση και εγκατάλειψη ένα είδος ουσιαστικά της εκμετάλλευσης. Περνούμε στο επόμενο, γιατί οι ηλικιωμένοι δεν καταγγέλουν. Το πρώτο το οποίο περιγράφουμε είναι επίδραση κορτής. Τι σημαίνει επίδραση κορτής? Ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο δείχνει ότι ο ηλικιωμένος, αυτός ο οποίος είναι άνω των 60 ετών, γενικότερα μεγάλωσε στις εποχές οι οποίες ήταν του 60 και του 70. Ξέρεις, ουσιαστικά υπήρχαν παραδοσιακοί ρόλοι, στους οποίους παραδοσιακούς ρόλους ίσως η κακοποίηση θεωρείται κάτι το οποίο ήταν φυσιολογικό σε ένα σημείο. Μην ξεχνάμε ότι το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Τουλάχιστον τότε πιστεύανε, προφανώς δεν βγήκε, αλλά τότε πίστευαν κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει και ειδικά για μια γυναίκα, πολλές φορές για τις γυναίκες ηλικιωμένες, οι οποίες έχουν μεγαλώσει με μια τέτοια δοξασία, η οποία προφανώς και δεν ισχύει.
Και προφανώς με το να είναι υποτακτικές πολλές φορές σε έναν άντρα και νυν τώρα σε κάποιο παιδί το οποίο είναι παιδί αρκετά τύραννος και γίνεται τύραννος πολλές φορές. Το επόμενο είναι ότι υπάρχει θεσμική άγνοια, δηλαδή δεν γνωρίζουν πού πρέπει να αποτανθούν τους ώστε να μπορέσουν να λύσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Το επόμενο είναι επιδράσεις της γύρανσης, δηλαδή η γύρανση είναι κάτι η οποία γενικότερα λειτουργεί εκφυλιστικά στον ηλικιωμένο, άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό και άρα λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει έτσι μια εσωτερική ανάπτυξη του ατόμου, θα λέγαμε. Οι διαφορετικές αξίες οι οποίες υπάρχουν, ας μην ξεχνάμε αυτό που υπήρχαν κάποτε. Τα ενίκο, μη ενδύμο, λέγαμε κάποτε, ενώ δεν ισχύει αυτό. Η υποτακτικότητα στο σύζυγο, πρέπει με κάποιο τρόπο δηλαδή να δέχεσαι το σύζυγο. Το διαζύγιο τότε ήταν ταμπού, όπως επίσης και κάποιες θρησκευτικές πεπιθήσεις οι οποίες υπήρχαν παλιότερα για καρτερία και υπομονή. Και εντάξει, περίοδος είναι να περάσει, δεν πειράζει και αν σε χτυπάει. Προφανώς αυτά δεν ισχύουν πλέον. Άρα λοιπόν έχουν αλλάξει οι αξίες. Ωστόσο, αυτές οι αξίες φαίνεται ότι δηλητηριάζουν τη ζωή του ηλικιωμένου σήμερα, ώστε να μην μπορεί να προβεί στην καταγγελία. Το επόμενο είναι τα οικονομικά εμπόδια τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Σαφέστατα, ειδικά για τις γυναίκες ηλικιωμένους, έχουμε πάρα πολλά οικονομικά εμπόδια και οικονομικά προβλήματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Δεδομένου του ότι η αμοιβόμενη απασχόληση δεν υπήρχε τόσο πολύ στις γυναίκες και είχαν μικρότερες αποταμιεύσεις. Το επόμενο είναι το στίγμα και η ντροπή, δηλαδή υπήρχε ντροπή σε σχέση με το στίγμα τότε παλιότερα και υπήρχαν και στρεσογόνες αλλαγές στις συνθήκες ζωής παλιότερα, δεδομένου του ότι αυτές οι αλλαγές, σε αυτή τη φάση της ζωής τους, δεδομένου του ότι ο ηλικιωμένος χρειάζεται να ανταπεξέλθει στο θάνατο των οικείων του προσώπων. Χρειάζεται να ανταπεξέλθει στις διάφορες δυσκολίες της ζωής, τις οποίες υπάρχει σε αυτή τη φάση της ζωής του. Το επόμενο είναι ο φόβος της διάλυσης της οικογένειας ή ακόμα και ο φόβος του ότι θα εγκλειστεί ο ηλικιωμένος σε ένα γεροκομείο. Δηλαδή, φοβάται κάτι τέτοιο, άρα λοιπόν δεν προβαίνει στην καταγγελία. Και προφανώς το τελευταίο είναι άγνοια για το πού θα αποταθεί. Άρα λοιπόν δεν γνωρίζει το πού θα αποταθεί, ούτως ώστε να μπορέσει να λύσει αυτό το δυσεπίλητο γρίφο, τον οποίο αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του, δεδομένης και της δυσκολίας που έχει ο ηλικιωμένος για να μπορέσει να αποταθεί σε μια δημόσια υπηρεσία, ούτως ώστε να καταγγείλει το γεγονός. Προχωράμε στον επόμενο πίνακα. Είναι παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν τα προβλήματα και τον κίνδυνο της κακοποίησης. Είναι τα προβλήματα μνήμης, τα οποία είναι ξεκάθαρα, ειδικά προβλήματα μνήμης, είναι ένα καλό υπόστρωμα, ούτως ώστε να γίνουν θύματα κακομεταχείρισης. Είναι η περίφημη άνοια. Η άνοια, ακριβώς. Η οποία υπάρχει στην ηλικιωμένους, ακριβώς. Και ίσως επειδή έχουμε πλέον το ατού να ζούμε περισσότερο, η άνοια χτυπάει, θεωρούμε, μικρότερες ηλικίες. Από ό,τι λένε οι ειδικοί τουλάχιστον, δεν χτυπάει μικρότερες ηλικίες, αλλά ουσιαστικά τι κάνουμε. Πολύ απλά ζούμε περισσότερο και άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε και ποιοτική ζωή. Λογικό και φυσιολογικό είναι αυτό. Τα σωματικά προβλήματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα ένα ηλικιωμένο, ο οποίος μπορεί να έχει κατακλείσεις, ο οποίος μπορεί να έχει σωματικά προβλήματα, πόσο αυτό λειτουργεί δυστυχώς αρνητικά στο φροντιστή του και πόσο πιο θυμωμένος είναι ο φροντιστής του στο συγκεκριμένο ηλικιωμένο. Δυστυχώς το λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Η ύπαρξη ιστορικού κακοποίησης. Σκεφτούμε έναν ηλικιωμένο ή μια ηλικιωμένη, η οποία έχει ήδη κακοποιηθεί σαν παιδί, το πόσο θεωρεί φυσιολογικό αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση της ζωής της, να κακοποιηθεί από το παιδί της. Παλιότερα κακοποιείται από το σύζυγο, τώρα από το παιδί της. Άρα λοιπόν αυξάνει αυτό τον κίνδυνο της κακοποίησης. Γίνεται πολύ πιο δεκτική δηλαδή στην κακοποίηση. Πλημελής κοινωνική στήριξη, η οποία υπάρχει προφανώς από εκεί και πέρα, κυρίως αυτούς για παράδειγμα που σκεφτούμε που έχουν την κατάθλιψη και οι οποίοι δεν έχουν κοινωνική στήριξη, δεν μπορούν να βγουν να μιλήσουν για αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν, το οποίο πολλές φορές δυστυχώς είναι ένας Γολγοθάς. Το επόμενο είναι το στρες και το άγχος των φροντιστών, το οποίο γενικότερα μιλάμε για μια δουλειά η οποία δυσκολεύονται, δεν ανταπεξέρχονται στο βάρος των περιστάσεων, για μια δουλειά αρκετά μονότονη και λοιπόν πολλές φορές ξεσπούν τα νεύρα τους, το στρες και το άγχος τους στους ηλικιωμένους. Ναι. Οικονομική εξάρτηση του φροντιστή από τον ηλικιωμένο, πράγμα το οποίο πολλές φορές δυστυχώς αυξάνει τον κίνδυνο της κακοποίησης. Και πιθανά ιστορικό χρήση ή κατάχρηση των ουσιών από φροντιστές. Δηλαδή, πολλές φορές. Τους δίνεις παραπάνω άτομα, φάρμακα, δηλαδή. Ακριβώς. Όχι, και οι φροντιστές κάνουν χρήση ή κατάχρηση ουσιών οι ίδιοι. Αυτή την παράμετρο ισχύει. Και κυρίως αλκοόλ. Και κυρίως αλκοόλ. Φαίνεται ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό φροντιστών, ειδικά μεγάλων σε ηλικία γυναικών, οι οποίες φροντίζουν ηλικιωμένους, ναι, κάνουν χρήση ή κατάχρηση είναι αλκοόλ. Είναι εξαρτημένα λοιπόν είναι αυτά τα άτομα. Από το αλκοόλ, άρα λοιπόν πολλές φορές αυτή η κατάσταση λειτουργεί δυναμητίζοντας την κατάσταση και άρα λοιπόν δημιουργώντας ένα κίνδυνο κακοποίησης ή αν το θέλεις μεγαλώνοντας τον κίνδυνο κακοποίησης που μπορεί να υπάρχει. Πάμε να μιλήσουμε για κάποιες ερωτήσεις που θα μας υποψιάσουν για σωματική σεξουαλική κακοποίηση. Φοβάστε κάποιον στο σπίτι, έχετε δεχτεί χτυπήματα, σας έχει αγγίξει κανείς, έχετε δεθεί ή κλειδωθεί κάπου, έχετε πιεστεί να συμμετέχετε κάπου χωρίς τη θέλησή σας. Είναι ερωτήσεις οι οποίες μας παραπέμπουν σε σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση, δηλαδή χτυπήματα τα οποία μπορεί να έχει δεχτεί ηλικιωμένος. Δηλαδή ερωτήσεις που απευθύνουμε, στον ηλικιωμένο ξεκάθαρα, που μπορεί να ξεκλειδώσει τον ηλικιωμένο και ο οποίος ηλικιωμένος μπορεί να απαντήσει
σε σχέση με το κατά πόσον έχει κακοποιηθεί ή όχι. Προκύπτουν κάποια συμπεράσματα, χωρίς να πιεστεί. Ακριβώς. Χωρίς να πιεστεί ο ηλικιωμένος, ειδικά όταν δεχτεί και ανοιχτεί σε εμάς, άρα λοιπόν είμαστε ένα άτομο εμπιστοσύνης. Το επόμενο είναι η συναισθηματική κακοποίηση. Σας έχει μαλώσει ή απειλήσει κάποιος, σας μιλάει κάποιος άσχημα, νιώθετε μόνος ή απομονωμένος, σας έχει επιβληθεί σιωπή, πολλές φορές τους επιβάλλουν να μην μιλούν. Τι συμβαίνει όταν διαφωνείτε εσείς ή ο φροντιστής σας, μεταξύ σας δηλαδή, τι συμβαίνει σε εκείνη και τη φάση. Πάλι ερωτήσεις, κλειδιά, που ως ένα σημείο μπορεί να ξεκλειδώσουν τον ηλικιωμένο και να υποψιάσουν εμάς το κατά πόσον αυτός ο άνθρωπος μπορεί να δέχεται από τον φροντιστή του, όποιος και είναι αυτός ο φροντιστής του, κακοποίηση. Μάλιστα. Το επόμενο είναι για την παραμέληση, στερείστε φροντίδας, γυαλιά, ακουστικά, τα οποία κατά πόσον τα φοράει. Έχετε αφαιθεί ποτέ μόνος, λαμβάνετε αρκετό φαγητό ή νερό. Δυστυχώς πολλές φορές το είδαμε και πρόσφατα, δυστυχώς σε κάποιες δομές, το κατά πόσον υπήρχε αρκετό φαγητό ή νερό. Σας έχουν αρνηθεί την τουαλέτα, ζητάτε βοήθεια όταν το χρειάζεστε ή φοβάστε, για παράδειγμα, το να ζητήσετε βοήθεια όταν το χρειάζεστε. Και πάμε στην τελευταία, στην οικονομική κακοποίηση, αυτό που είπαμε πολύ σημαντικό. Εξαρτάται ο φροντιστής από εσάς. Βασικό. Όταν εξαρτάται ο φροντιστής, πολλές φορές δυστυχώς μπαίνει στη διαδικασία να χρησιμοποιήσει, με την κακή έννοια εννοείται, τον ηλικιωμένο. Σας έχουν πάρει κάτι χωρίς να σας ρωτήσουν, σας έχουν κλαπεί ποτέ χρήματα. Πολλές φορές, ας μην ξεχνάμε ότι οι ηλικιωμένοι έχουν χάσει χρήματα, δεδομένου ότι εμπιστεύονται πολύ εύκολα τους φροντιστές τους και ακόμα και άτομα του οικείου οικογενειακού περιβάλλοντος. Όπως επίσης έχετε υπογράψει κάτι, ας μην ξεχνάμε διαθήκες οι οποίες υπήρχαν πολλές φορές στην Ελλάδα και συνεχίζουν να υπάρχουν, όπου ο ηλικιωμένος εξαναγκάστηκε να υπογράψει με τη βία κάτι χωρίς να καταλαβαίνει. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Η οικονομική λοιπόν κακοποίηση είναι κάτι ξεκάθαρο, το οποίο υπάρχει κατά κύριο λόγο σε αυτή την ηλικιακή φάση, δηλαδή στους ηλικιωμένους. Πάμε τώρα λοιπόν να πούμε στρατηγικές για την προστασία του εαυτού σας. Βεβαίως αυτό όπου είναι δυνατόν, δεν είναι εύκολο να υπάρχει δηλαδή, παντού. Προτροπή σε ηλικιωμένους, σε συγκεκριμένη προτροπή σε ηλικιωμένους, ακριβώς. Σε ηλικιωμένους αναφερόμαστε. Προτροπή μάλιστα. Σε ηλικιωμένους όπου είναι δυνατόν. Πρακτικά υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν οι ίδιοι την ευθύνη της διατροφής τους. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλήσουμε για να έχουν μια ισορροπημένη διατροφή ή πρακτική άσκηση. Όπου ωστόσο είναι δυνατόν, νομίζω ότι είναι πολύ βασικό να υπάρχει κάτι τέτοιο. Χόμπι δραστηριότητες, δεδομένου ότι αυτό μας κρατάει ενεργούς και άρα λοιπόν λειτουργεί ανασταλτικά για την κατάθλιψη, που έχουμε μιλήσει για την κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία. Πώς μπορεί ωστόσο να υιοθετήσει ένας ηλικιωμένος μια στρατηγική για την προστασία του εαυτού του από τη στιγμή που είναι εξαρτημένος αυτό είναι από πολύ ένα δύσκολο. Άτομο. Γι' αυτό ακριβώς. Από το οποίο κακοποιείται. Γι' αυτό ακριβώς είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτός ο πίνακας, αυτό έλεγα και προηγουμένως, αφορά σε άτομα κατά κύριο λόγο. Τα οποία λειτουργούν αυτενεργώντας ως ένα σημείο, άτομα τα οποία είναι εξαρτημένα και κακοποιούνται, δυστυχώς. Αλλά μπορούν να σταθούν και στα πόδια τους. Και μπορούν να σταθούν και στα πόδια τους. Δυστυχώς εκεί πρέπει να επέμβει ο κοινωνικός περίγυρος. Ξέρεις, είναι αυτό κλασικό, δηλαδή πάντα σε κάθε κακοποίηση υπάρχουν και οι παρατηρητές γύρω-γύρω. Ξέρεις ότι ο κοινωνικός περίγυρος σε περισσότερες περιπτώσεις σιωπά. Σιωπά, δυστυχώς και ειδικά στον ηλικιωμένο σιωπά, δεδομένου ότι θεωρεί ότι αυτό είναι μια. Ένα δεδομένο της διπλανής πόρτας. Δεν είναι δεδομένο καθόλου της διπλανής πόρτας. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα σιωπηλό έγκλημα, το οποίο υπάρχει ίσως στη διπλανή πόρτα και πρέπει με κάποιο τρόπο να μην σιωπήσουμε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση. Προφανώς τακτική ιατρική επανέλεγχη. Αυτό ξέρετε γιατί το είπα. Δεδομένου του ότι ο γιατρός είναι και ο πρώτος ο οποίος έρχεται σε επαφή με την κακοποίηση. Ίσως λοιπόν μέσα από τους ιατρικούς επανελέγχους μπορεί ο γιατρός να καταλάβει την κακοποίηση που υπάρχει, από μόλοπες, σημάδια τα οποία είπαμε προηγουμένως. Και άρα λοιπόν, ίσως σε ένα σημείο να υπάρχει μια στρατηγική προστασία για τον εαυτό τους. Επικοινωνία συχνή όταν νιώθουμε μοναξιά ή μελαγχολία. Εντάξει, όπου είναι πιθανό και όπου είναι δυνατόν. Σαφέστατα υπάρχουν και ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Είπαμε και προηγουμένως ότι η μοναξιά, η μελαγχολία, ακόμα και η κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία είναι κάτι το οποίο δυστυχώς έχει ποσοστά πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με τον ενεργό πληθυσμό. Και τακτική επαφή με οικογένεια, φίλους και πάλι όπου είναι ικανό. Δυστυχώς, ωστόσο, αυτό που είπαμε προηγουμένως, πολλές φορές ο κακοποιητής είναι ένα άτομο της οικογένειας ή ένα άτομο της φιλικής, του φιλικού κύκλου. Ναι. Αποταθείτε σε τοπικές υπηρεσίες, όπου είναι δυνατόν βεβαίως, και πάλι είναι πολύ δύσκολο ο ηλικιωμένος να αποταθεί σε τοπικές υπηρεσίες. Άρα λοιπόν και πάλι αναδεικνύεται, όπως λέμε συνεχώς, ο ρόλος του παρατηρητή, του τρίτου, του απέξω αυτού, ο οποίος πρέπει να καταγγείλει. Παρακολουθήστε τα οικονομικά σας, πάρα πολύ βασικό. Αν μπορείτε, κρατήστε ένα ημερολόγιο με χαρτί και μολύβι των οικονομικών, πού, πώς, τι ξόδεψα, τι δεν ξόδεψα. Και τελευταία, φυσικά, αποταθείτε σε επαγγελματία σύμβουλο και όχι κατά ανάγκη σε κάποιον της οικογένειας, στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει υποψία ότι το άτομο της οικογένειας είναι ο κακοποιητής. Αυτό ισχύει και τον ηλικιωμένο βεβαίως, όσο και αν αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεδομένου της εξάρτησης που υπάρχει του ηλικιωμένου από το άτομο της οικογένειας. Ερώτηση. Για ποιους λόγους ένα τρίτο άτομο, αυτός ο κοινωνικός περίγυρος, να μπει στη μέση και να καταγγείλει, τι έχει να κερδίσει, ή θες να το πάρουμε διαφορετικά, πώς μπορούμε να πείσουμε
Εσύ, σαν κλινικός ψυχολόγος, πώς μπορείς να πείσεις, ποιο το επιχείρημά σου σε αυτό το κοινωνικό περίγυρο να μπει μπροστά, να βγει από το περιθώριο και να αποτρέψει μια δυσάρεστη εξέλιξη? Ξέρεις, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια μαγική λέξη που λέμε εμείς οι ψυχολόγοι, η λέξη ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση τι σημαίνει? Το να μπω εγώ στη θέση του άλλου. Στη θέση αυτού του ανθρώπου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι το θύμα. Το θύμα σε αυτή την περίπτωση είναι ηλικιωμένος. Αυτό που είναι θύμα σήμερα, ίσως μπορεί να είμαι εγώ αύριο, μετά από κάποια χρόνια, στη συγκεκριμένη θέση. Είναι λοιπόν πολύ βασικό αυτή η ενσυναίσθηση να υπάρξει, ανάπτυξή της από την παιδική, τη μικρή ηλικία, να μπορούμε να έχουμε συνέστηση, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, να μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου, να καταλαβαίνουμε πώς αισθάνεται ο άλλος. Και άρα λοιπόν είναι πολύ βασικό να μπορούμε να καταγγέλνουμε παρόμοια περιστατικά, δεδομένου του ότι, όπως είπα προηγουμένως, ίσως σε αυτή τη θέση θα βρεθούμε εμείς σε κάποιες δεκαετίες ή σε κάποια χρόνια. Ενσυναίσθηση. Το ποσοστό των πολιτών και ποιες ηλικίες έχουν σε υψηλό βαθμό αυτή την όμορφη, το όμορφο και ξεχωριστό χάρισμα, θα πω εγώ. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν έρευνες, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτή η κατάσταση μάλλον δεν υπάρχει. Και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο πολλές φορές χάνεται, ειδικά στις μεσαίες ηλικίες, οι οποίες και είναι και αυτές οι οποίες πρέπει με κάποιο τρόπο να ενεργοποιηθούν. Και είναι και ο λόγος όξυνσης των φαινομένων. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεδομένου του ότι η ενσυναίσθηση, ξέρει, σημαίνει ότι εγώ πρέπει να μπω στα παπούτσια του άλλου. Άρα για να μπω στα παπούτσια του άλλου σημαίνει ότι είμαι πολύ κοντά στον άλλον. Όταν είμαι στην ενεργή μου ηλικία 20, 30, 40 ετών, 50 ετών, δεν μπορώ εύκολα να μπω στα παπούτσια του άλλου και να καταλάβω το πόσο και το τι παθαίνει αυτός ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν ίσως πρέπει να είμαι σε γειτονική ηλικία, σε κοντινή ηλικία. Δυστυχώς αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Ο ανθρώπινος παράγοντας δημιουργεί αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις, αλλά και ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να αποβεί και το κλειδί προκειμένου να ξεκλειδώσουμε. Ακριβώς. Να λύσουμε, να αποτρέψουμε, να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε τη δυστυχία ενός ανθρώπου και να την κάνουμε ευτυχία. Το οποίο είπαμε ακριβώς. Πόσο εύκολο είναι. Νίκο, ότι είναι πολύ συχνό αυτό το έγκλημα, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι και τόσο σπάνιο. Δυστυχώς. Είναι κάτι το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τα λέμε την άλλη Τετάρτη. Με το καλό. Έχεις ετοιμάσει θέμα? Όχι ακόμα. Ακόμα. Υπομονή λοιπόν.